η εκκλησία του Μαύρου Χαλάσματος στέκει ερυπωμένη σε μια απότομη πλαγιά της Κοιλάδας. Επισκευάστηκε το 1052 και πιθανότατα γκρεμίστηκε από την κατολίσθηση βράχων. Ο ναός ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο και υπάρχουν ακόμα σωζόμενες στιχογραφίες. Αυτό που την ξεχωρίζει από τα άλλα πετρομονάστηρα της Καπαδοκίας είναι ότι δεν έχει λαξευτεί στο βράχο. Αναζητώντας τα βήματα που ακολούθησε ο Άγιος Μάμας της Κεσάριας στο μαρτυρικό του θάνατο, ένας οδηγός από το χωριό Γιοκτσέ προσφέρθηκε να υποδείξει το μέρος όπου βρίσκεται ο τάφος και τα λείψανα του Σαμάς Μπαμπά, όπως αποκαλούν τον Άγιο οι Τούρκοι. Σε μια τοποθεσία που δεν συχνάζουν οι τουρίστες, το ιερό σκήνομα του νεαρού βοσκού που μαρτύρησε δια λιθοβολισμού για τη χριστιανική πίστη αποτελεί αιαρινών ανθών σύμβολων, σύμφωνα με τα λόγια του Αγίου Γρηγόριου του Ναζενζίνου. Για να γλιτώσει από τους διώκτες του, ασκήτευσε στα δυσπρόσιτα βουνά της Καπαδοκίας, όπου τρεφόταν με άγρια χόρτα και γάλα από ελάφια που ημέρευε με το κήρυγμά του. Ο Άγιος Μάμας λατρεύεται από χριστιανούς και μουσουλμάνους και είναι ο προστάτης των βοσκών και των άγριων ζώων. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 2 Σεπτεμβρίου.